Καλημέρα. Σειρά στις ομιλίες των Coffee Masterclasses έχει το πλαστικό και η νομοθεσία και οι δυσκολίες στην εφαρμογή. Θα μας μιλήσει γι' αυτό ο κύριος Δημήτρης Μαντής από τη Matrix Pack. Ευχαριστώ. Ναι, γεια σας. Ακούγομαι. Ωραία. Ονομάζομαι Δημήτρης Μαντής, είμαι χημικός μηχανικός και εκπροσωπώ σήμερα την εταιρεία Matrix Pack. Εργάζομαι στο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης και είμαι head της, του Τμήματος Ποιότητας και Διασφάλισης Ποιότητας. Σήμερα θα κάνουμε μία σύντομη αναφορά στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που πρέπει, οφείλουν ή καλούνται να εκπληρώσουν οι εταιρείες στον χώρο της εστίασης. Και αναφέρομαι φυσικά στην οδηγία 219, 904 του 2019, με την οποία ξεκίνησε ο περιορισμός χρήσης ορισμένων πλαστικών. Ήταν μια ευρωπαϊκή οδηγία που, κατά τους ειδικούς, δεν προηγήθηκε η απαιτούμενη δημόσια ευρωπαϊκή διαβούλευση. Υπήρχαν κάποια κενά, τα οποία φάνηκαν εκ των υστέρων, δηλαδή υπήρχε μία αναφορά στον ορισμό τι είναι πλαστικό μίας χρήσης, η οποία δόθηκε μετά από 2 έτη. Οπότε, διευκρινιστικοί κανονισμοί δόθηκαν μετά από 2 χρόνια για κάποια είδη πλαστικών στα οποία αναφερόταν η οδηγία. Ξεκινώντας με αυτή την οδηγία, η Ελλάδα την ενσωμάτωσε στο ελληνικό δίκαιο με την οδηγία 4736 του 2020. Με αναφορά σε κάποια υλικά τα οποία θα απαγορευτούν και απαγορεύτηκαν και φυσικά σε κάποια υλικά τα οποία θα πρέπει να μειωθούν μέσω του κλασικού μηχανισμού φορολόγησης. Έκτοτε, ακολούθησαν πάρα πολλές τροποποιήσεις. Δηλαδή, είχαμε τον, αναφέρουμε τον 4819 του 2021, που ήταν η ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών 814, 815, 851, 852 για το νόμο πλαίσιο για τα απόβλητα, τη συσκευασία και την ανακύκλωση των συσκευασιών. Ήταν μία απόφαση του 2021 στις 20-12, που καθόριζε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης για τα υλικά τα οποία έπρεπε να μειωθεί η ανάλωση. Ήταν ο ελληνικός νόμος 4876 του 2021 σχετικά με, περιλάμβανε κάποιες τροποποιήσεις και λίγες ημέρες πριν αρχίσει να εφαρμόζεται η νομοθεσία, δηλαδή στις 29-12 του 2021, υπήρχαν κάποιες διευκρινιστικές οδηγίες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όλο αυτό το πλαίσιο στο οποίο, με το οποίο κινήθηκε η Ελλάδα, δημιούργησαν κάποιες δυσερμηνίες στο τι είναι πλαστικό και τι πρέπει να φορολογηθεί. Και αυτό το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Μπορεί να επισκεπτόμαστε κάποιους χώρους εστίασης και κάποια υλικά συσκευασίας να επιβάλλεται κάποιος φόρος, κάποιο πέναλτι, κάποια 4 cents συν το ΦΠΑ, ενώ σε διπλανούς χώρους εστίασης δεν υπάρχει κάποια χρέωση. Θα προσπαθήσω σήμερα να θίξω τα κύρια σημεία και να σας παρουσιάσω και το πλαίσιο με το οποίο κινείται η Ευρώπη. Γιατί δεν πρέπει να δούμε το σήμερα μόνο, πρέπει να δούμε και αυτό που έρχεται. Και έρχεται ταχύτατα. Αυτό που αφορά τον κλάδο της εστίασης,
Τη χομπαρέκα, χορέκα, όπως την αναφέρουν οι ειδικοί, είναι κυρίως το άρθρο 4 και το άρθρο 5 της Ευρωπαϊκής και της Ελληνικής νομοθεσίας για τον περιορισμό χρήσης ορισμένων πλαστικών ή αυτών που θεωρούνται πλαστικά, που κατηγοριοποιούνται ως πλαστικά μιας χρήσης. Στο άρθρο 4 της Ελληνικής νομοθεσίας τέθηκαν κάποιοι φιλόδοξοι στόχοι για μείωση ορισμένων κατηγοριών. Και αναφερόμαστε στα ποτήρια και τα καπάκια, αλλά και σε κάποιους χάρτινους περιέκτες, στα οποία υπάρχει μία φορολόγηση 4 cents. Το πρόβλημα ξεκινάει με την με τον ελλειπή καθορισμό ορισμένων κατηγοριών. Τι γίνεται? Η ελληνική νομοθεσία, ναι μεν, αναφέρει ξεκάθαρα ότι υπάρχει μία φορολόγηση για τα καπάκια και τα ποτήρια, τα πλαστικά, αλλά και τα χάρτινα που φέρουν επίστρωση, επίχρησμα, για να υπάρχει η ζητούμενη αδιαβροχοποίηση, αλλά μιλάει και για τα κουτάκια, στα οποία μπαίνουν έτοιμα γεύματα προς πώληση, στα οποία, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, προορίζονται για άμεση κατανάλωση, καταναλώνονται από το δοχείο και επίσης δεν απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία. Η Ευρώπη έχει δεσμευτεί ότι θα δώσει πιο πολλά παραδείγματα, διότι κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι ένα γεύμα, το οποίο τοποθετείται σε ένα χάρτινο ή σε ένα πλαστικό δισκάκι, δεν θα δηλωθεί από τον οποιοδήποτε οποιαδήποτε επιχείρηση ότι αυτό θα πρέπει να ξαναζεσταθεί, άρα θα πρέπει να ακολουθήσει μια περαιτέρω επεξεργασία. Επίσης, υπάρχει μεγάλη ασάφεια στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, γι' αυτό δεν είναι εύκολο για κάθε επιχείρηση να έχει ένα νομικό τμήμα και να ορίσει τι είναι η ατομική μερίδα και τι είναι η οικογενειακή μερίδα. Διότι όλα τα υλικά, η Ευρώπη διαχωρίζει και λέει ότι θέλουμε να περιορίσουμε τις ατομικές μερίδες, αλλά δεν έχουμε νομοθετήσει ακόμα για τις οικογενειακές μερίδες. Π.χ. ένα παγωτό, το οποίο τοποθετείται σε ένα κατάστημα. Ποιος είναι ο ορισμός και ποια είναι η κατανάλωση, η ατομική κατανάλωση στην Ελλάδα ή στη Γερμανία ή στην Ιταλία, και αυτά είναι διαφορετικά, και τι θα φορολογείται, δηλαδή θα φορολογηθεί και η οικογενειακή μερίδα? Όχι, προς το παρόν. Υπάρχουν ακόμα αρκετές ασάφειες και αυτές οι ασάφειες και η έλλειψη των ορισμών και των κατευθύνσεων δημιουργούν συνθήκες μη εφαρμογής. Δηλαδή, ψηφίστηκε μία ελληνική νομοθεσία, αλλά όπως βλέπουμε, δεν μπορεί να εφαρμοστεί, γιατί αφενός δεν υπάρχουν οι εποπτικοί μηχανισμοί, αλλά κυρίως δεν υπάρχουν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για το τι θα πρέπει να φορολογηθεί, σε ποιες περιπτώσεις και ποιες είναι οι εξαιρέσεις. Στο ίδιο άρθρο, στο ίδιο άρθρο γίνεται μία αναφορά ότι από, αν θυμάμαι καλά, από την 1η-1η του 2022, οι επιχειρήσεις οι οποίες εξυπηρετούν το catering δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλαστικά μιας χρήσης. Αυτό ήταν πάλι μία, ας πούμε, ελληνική φιλόδοξη προσπάθεια, αλλά σύμφωνα με τους ορισμούς της Διρεκτίβας της Ευρωπαϊκής και της ελληνικής νομοθεσίας, αυτό
δυνατόν να επιτευχθεί. Π.χ. ένα χάρτινο ποτήρι, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε κάποιο φεστιβάλ, σε κάποια εκδήλωση, σε κάποιο χώρο catering, θεωρείται και αυτό πλαστικό μιας χρήσης. Όπως και το αμυγές πλαστικό. Οπότε, είμαστε ουσιαστικά σε συνθήκες μη εξυπηρέτησης του καταναλωτικού κοινού, άμα αναλύσουμε και πάμε κατά γράμμα κάθε άρθρο της ελληνικής νομοθεσίας. Επίσης, άλλο παράδοξο που υπάρχει στο ίδιο άρθρο της ελληνικής νομοθεσίας είναι ότι από την 1η-1η του 2022, πέρασε, οι αυτόματοι πολιτές, όπου και αν βρίσκονται, είτε σε καταστήματα είτε σε επιχειρήσεις, θα πρέπει να σερβίρουν, να υπάρχει δυνατότητα να σερβίρουν ποτά και όχι μόνο, σε χρησιμοποιούμενες ή επαναγεμιζόμενες ή reusable συσκευασίες. Αυτό, άμα αναφερόμασταν σε μία χώρα όπως την Ιαπωνία, όπου τα πάντα πουλούνται σε αυτόματους πολιτές, τεχνικά θα ήταν εφικτό. Στην Ελλάδα είναι ένα άλλο εδάφιο της ελληνικής νομοθεσίας, όπου αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί, διότι απαιτείται αντικατάσταση όλων των αυτόματων πολιτών σε κάθε επιχείρηση, σε κάθε χώρο εργασίας. Και όντας μη τεχνικά εφικτό, τι κάνει, πού μας οδηγεί. Μας οδηγεί σε μη εφαρμοζόμενα εδάφια ή διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. Αυτά είναι κάποια, αναφέρω κάποια παραδείγματα, τα οποία όποιος επιθυμεί μπορεί να απευθυνθεί σε εμάς, να τα εντοπίσουμε ή να τον προτρέψουμε να τα διαβάσει και να τα μελετήσει. Στο άρθρο 5 της ελληνικής νομοθεσίας υπήρχε αναφορά για απαγόρευση ορισμένων υλικών συσκευασίας. Μπατονέτες, δισκάκια, ποτήρια και καπάκια από διωγγωμένη πολυστερίνη, πλαστικά καλαμάκια. Αυτό ξεκίνησε και δόθηκε μία περίοδος 10 μηνών, δηλαδή από τις 3 Ιουλίου του 2021, μετά από 10 μήνες, περάσαν οι 10 μήνες και βλέπουμε μία διαφοροποιημένη, καταγράφεται από όλους, μία διαφοροποιημένη στάση στους χώρους εστίασης και στη χομπαρέκα. Δηλαδή, βλέπουμε επιχειρήσεις που, θέλοντας να δώσουν κάποιο πράσινο ή κάποιο οικολογικό στίγμα, χωρίς να προχωρούν στο λεγόμενο greenwashing, εφαρμόζουν την νομοθεσία, και υπάρχουν κάποιες άλλες επιχειρήσεις οι οποίες δεν υπολογίζουν ούτε τα πρόστιμα, ούτε τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και απλά χρησιμοποιούν πράγματα τα οποία είναι απαγορευμένα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στην Ελλάδα. Και όλο αυτό, όλη αυτή η μη εφαρμογή στο εδάφιο αυτό της νομοθεσίας δημιουργεί συνθήκες μη υγιούς ανταγωνισμού. Και είμαστε σε μία κατάσταση στην οποία οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες δεν γνωρίζουν ή δεν προχωρούν προς την εφαρμογή των απαιτήσεων της ελληνικής νομοθεσίας, παρότι υπάρχουν πρόστιμα τα οποία ξεκινάνε από τα 500 ευρώ και φτάνουν μέχρι μισό εκατομμύριο ή σε κάποιες περιπτώσεις έως το 1% του ετήσιου τζίρου. Γιατί προφανώς γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση όπου το άρθρο 5 δεν εφαρμόζεται. Διότι δεν υπάρχουν σαφείς ελεγκτικοί μηχανισμοί οι οποίοι να επιβάλλουν
να ελέγξουν, να επιβάλλουν, να εφαρμοστούν αυτές οι απαγορεύσεις και ουσιαστικά να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, ισονομία και ο υγιής ανταγωνισμός. Θέλουμε να δούμε όμως και κάποια άλλα πράγματα, τα οποία έρχονται και αφορούν φυσικά και το χώρο της Χορέκα Χομπαρέκα. Σε λίγα έτη, και όχι πάρα πολύ μακριά από το σήμερα, θα υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις για τις φιάλες PET, με τις οποίες συσκευάζονται ποτά και το κοινό αγαθό το νερό, όπου θα κληθούν οι επιχειρήσεις να εφαρμόσουν το σύστημα DRS, ένα σύστημα εγκυοδοσίας, όπου θα χρεώνονται με κάποια cents όλες οι κάθε φιάλη νερού αναψυκτικών ποτών και επίσης οι επιχειρήσεις παραγωγής όλων αυτών των φιαλών θα πρέπει να ενσωματώσουν σταδιακά από το 25 έως το 30 ένα κατά ελάχιστο ποσοστό ανακυκλωμένου υλικού στο τελικό προϊόν. Μιλάμε για 25 έως 35% έως το 2030. Αυτό θα ανεβάσει το κόστος του τελικού προϊόντος και θα πρέπει αντίστοιχα να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις στις ταμιακές μηχανές ώστε να χρεώνεται ο καταναλωτής το extra tax ή το extra fee που θα υπάρχει σε κάθε φιάλη και να μπορεί μετά να το λάβει ως εγκυωτικό αντίτιμο μέσω κάποιων σταθμών που λέγονται reverse vending machines ή αυτόματοι πολιτές, όπου βάζουμε την πλαστική φιάλη και παίρνουμε το αντίτιμο που πληρώσαμε στο ταμείο. Η προετοιμασία θα απαιτείται κάποια προετοιμασία και ενημέρωση από την ελληνική πολιτεία, διότι σε κάποιες δεκάδες χιλιάδες ταμιακές μηχανές θα πρέπει να γίνουν ορισμένες απαραίτητες αναπροσαρμογές. Το άρθρο 7 της ελληνικής νομοθεσίας για τη σήμανση έχει εφαρμοστεί. Βλέπουμε ότι όλα τα ποτηράκια που κυκλοφορούν στην αγορά και είναι έχουν οριστεί ως πλαστικά μιας χρήσης, φέρνουν την κατάλληλη σήμανση. Και επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, αυτά τα οποία θα κληθούμε να συζητήσουμε σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, είναι οι νέες απαιτήσεις για τα έξτρα κόστη, τα οποία θα κληθούν να πληρώσουν οι καταναλωτές. Εκεί τι αναμένουμε. Αναμένουμε τι συζητείτε, δεν έχουμε κάποιο, πιθανόν την επόμενη Παρασκευή να έχουμε κάποια δεδομένα. Αναμένουμε ένα μίνιμουμ ποσοστό για τις πλαστικές συσκευασίες, 30-35%, ώστε να εκπίπτουν τις φορολογίες, η οποία θα είναι αρκετά, σε ορισμένες περιπτώσεις, δυσβάσταχτη. Και επίσης, τι άλλο περιμένουμε στο νέο draft. Θα υπάρχει πρόβλεψη για μείωση της υπερβολικής συσκευασίας. Δηλαδή, θα υπάρχει ο λόγος βάρους συσκευασίας ή διαστάσεων συσκευασίας προς βάρος του διακινούμενου αγαθού. Τι άλλο συζητείτε. Εννοείται θα δοθούν οι ορισμοί και σαφείς κατευθύνσεις για το τι μπορεί να προωθεθεί στην αγορά ως επαναχρησιμοποιούμενο. Συζητείται η μείωση της πολυπλοκότητας των συσκευασιών, ώστε οτιδήποτε να είναι ανακυκλώσιμο. Δηλαδή, θα υπάρχουν σαφείς κανόνες
για το από τι υλικό θα είναι, π.χ. τώρα εδώ πέρα βλέπω το καπάκι σε αυτό το ποτήρι, από τι υλικό θα είναι το κύριο σώμα της φιάλης, από τι υλικό και τι κόλλα θα χρησιμοποιείται στην ετικέτα, ώστε ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να υπάρχουν κοινές διεργασίες σε κάθε χώρα που θα λαμβάνουν αυτό το προϊόν και θα το διαχωρίζουν σε επεξεργάσιμη πρώτη ύλη. Με ποιο στόχο? Αυτό το σώμα, το καπάκι, το σώμα να ξαναχρησιμοποιηθούν ως μέρος του νέου υλικού που θα διακινηθεί. Δηλαδή, να πάμε στη φιλοσοφία item to item. Δηλαδή, bottle to bottle, tray to tray και ό,τι άλλο θα αναφερθεί σε λίγες εβδομάδες. Επίσης, πολύ σημαντικό θα είναι, θα διευκρινιστεί και θα ξεκαθαριστεί το τοπίο με τις κομποστοποιήσιμες και λιπασματοποιήσιμες συσκευασίες. Δηλαδή, συζητείτε να επιτραπεί η χρήση τους εκεί πέρα που υπάρχει κάποιο νόημα. Εκεί που υπάρχει κάποια, εκεί που μπορεί ουσιαστικά να αξιοποιηθεί. Να υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα, να μιλάμε για να διαχωρίσουμε την οικιακή κομποστοποίηση με τη βιομηχανική κομποστοποίηση ή με κάποια άλλα σχήματα, το soil ή το marine compost. Γιατί αυτή τη στιγμή στην ελληνική αλλά και στην ευρωπαϊκή αγορά υπάρχει μία σύγχυση, φέρνει κάποιος ένα υλικό, το προωθεί ως κομποστοποιήσιμο και τελικά μπορεί στην χώρα να μην υπάρχουν υποδομές ώστε να αξιοποιηθεί μετά τη χρήση. Αναμένουμε πάρα πολλές και σημαντικές αλλαγές τα επόμενα χρόνια και αυτό που κάνουμε στο τμήμα μας, στο R&D, είναι να αφουγκραστούμε και να αξιοποιήσουμε όλες αυτές τις τα νέα δεδομένα που λαμβάνουμε καθημερινά για να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε την ελληνική αγορά. Διότι άμα είναι να μεταφέρω κάτι σήμερα, θα είναι το εξής. Όλες οι συσκευασίες θα αξιολογηθούν από μηδενική βάση. Που σημαίνει, είμαστε σε μία δυναμική αλλαγή στην Ευρώπη, όπου δεν υπάρχει κάτι δεδομένο για κάθε τύπο ή υλικό συσκευασίας. Θα αξιολογηθούν όλα εκ του μηδενός και αξιολογούνται και θα πρέπει σε κάποιους τομείς, σε κάποιο σέκτορ της βιομηχανίας, πιθανόν και στη χορέκα, να δούμε εκ του μηδενός, να ξανασχεδιάσουμε ή να τροποποιήσουμε τα υλικά συσκευασίας που εξυπηρετούν το ελληνικό κοινό. Σε αυτό το σημείο δεν θέλω να σας κουράσω, αλλά μπορούμε να συζητήσουμε κάποιες επιμέρους ερωτήσεις, κάποιες παρατηρήσεις, κάποιες σκέψεις, εάν υπάρχουν. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις για τον κύριο Μαντή? Θα ήθελα να παρακαλέσω ένα πράγμα. Αν υπάρχει ερώτηση από εταιρεία, να δηλωθεί μαζί με το όνομα και η επιχείρηση που χρησιμοποιείται. Αλλιώς, άμα είσαστε ιδιώτης, τελικά μπορεί να γίνει τήρηση του νόμου. Θέλω να πω ότι μπορούν όντως να γίνει μια κάλυψη από χάρτινα, από τρία καλαμάκια. Γιατί κάτι άκουσα τώρα τελευταία ότι θα ξαναφέρουν πάλι το πλαστικό. Το πλαστικό, καταρχήν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν τα μηνύματα που έχουμε και οι νέοι νόμοι δεν δίνουν κανένα μήνυμα για πισωγύρισμα. Ίσα-ίσα, αυτό που αναμένουμε είναι κάποια σκλήρυνση των κανόνων.
Η Ελλάδα δεν αποτελεί παράδειγμα στην Ευρώπη. Δηλαδή, η μη εφαρμογή των νόμων, νομίζω το έχω σημειώσει, απλά δεν ήθελα να σας κουράσω. Δηλαδή, βγήκε πριν δύο εβδομάδες μία έκθεση για την επιθεώρηση της περιβαλλοντικής εφαρμογής για όλα τα κράτη-μέλη. Και η Ελλάδα ήταν... οι δείκτες της Ελλάδας και τα συμπεράσματα είναι ότι στην Ελλάδα δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία. Αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα δεν είναι ο κανόνας στην Ευρώπη. Το πλαστικό, ό,τι έχει νομοθετηθεί, δεν θα γίνουν εκπτώσεις. Αντίθετα, αυτό που περιμένουμε και αναμένουμε, ειδικά για το πλαστικό, είναι να μπουν σε κάποια υλικά συσκευασίας, να γίνει υποχρεωτική η χρήση του ανακυκλωμένου. Στην Ελλάδα, το πλαστικό, πέραν από τις φιάλες PET, δηλαδή το πλαστικό που συλλέγεται από τα ΚΔΑΗ, καταλήγει ή σε μονάδες καύσης ή στα χυτά, στους χώρους υγειονομικής ταφής. Δεν υπάρχει κάποια άλλη επεξεργασία. Στο εξωτερικό έχουμε φτάσει να διαχωρίζονται 9 ρεύματα πλαστικού. Και να υπάρχουν εταιρείες οι οποίες παίρνουν με κάποια μηχανική ή χημική επεξεργασία και να το επαναεισάγουν στην αλυσίδα διακίνησης των αγαθών. Γιατί υπάρχουν 5 πράγματα. Και είναι βασικά. Είναι το πρώτο και βασικό πράγμα είναι το dispose. Δηλαδή, ο καταναλωτής μετά τη χρήση το βάζει στον κατάλληλο κάδο. Σε κάποιες χώρες, στη Δανία, υπάρχουν 60 κάδοι. Στη Γερμανία υπάρχουν τα yellow beans. Μετά, το δεύτερο μέρος της αλυσίδας, και αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση, είναι το collection. Δηλαδή, εκεί που το έχεις τοποθετήσει, στον κάδο, όχι το μπλε, στον κάδο για τα πλαστικά, για τα χαρτιά, για το γυαλί, για το μέταλλο, να πάει κάποιος να τα συλλέξει. Το τρίτο στάδιο της επεξεργασίας είναι το κάποιο treatment, κάποιο πλύσιμο, όπου χρειαστεί. Το τέταρτο είναι το... Όχι, το τρίτο είναι το sorting, δηλαδή ο διαχωρισμός, δηλαδή αν έχεις 5 διαφορετικά είδη πλαστικών, να τα χωρίσεις σε επιμέρους ρεύματα. Το τέταρτο είναι ο καθαρισμός όπου απαιτείται. Και το πέμπτο στάδιο είναι ανακύκλωση. Άρα, για να μιλήσουμε για... όχι για κυκλική οικονομία, δεν μιλάμε για κυκλική οικονομία. Για να μιλήσουμε για οικονομία ανακύκλωσης, πρέπει να μην σπάσει κανένας από τους 5 κρίκους. Άμα ένας κρίκος πάσει, δεν μπορεί να δουλέψει η ανακύκλωση. Το μεγάλο όραμα της Ευρώπης με το Circular Economy Action Plan 2 είναι να πάμε στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας. Κυκλική οικονομία, θα φέρω ένα παράδειγμα που έχω δει, πολύ ωραίο παράδειγμα, που έχω δει από το κλάδο του καφέ. Το απόβλητο της μίας επεξεργασίας, της μίας μονάδας ή του ένας καταστήματος, να είναι πρώτη ύλη για μία άλλη εταιρεία. Δηλαδή, μοντέλο συμβίωσης. Αυτό, δηλαδή, το υπόλοιμα του καφέ, από ό,τι είχα δει σε κάποιο άλλο event, που το συλλέγει μία εταιρεία και είναι η πρώτη ύλη για μία άλλη διεργασία. Αυτό είναι η κυκλική οικονομία. Εμείς, σαν χώρα, αλλά και γενικά η Ευρώπη, είναι πολύ μακριά από αυτό το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας. Δηλαδή, όλα να κυκλοφορούν σε κλειστές λούπες, σε κλειστούς κύκλους. Εμείς ξεκινάμε στην Ελλάδα, όντας 20 χρόνια πίσω, και στην νομοθεσία, αλλά κυρίως στην εφαρμογή, να δειλά-δειλά να εχνηλατούμε το μοντέλο της ανακύκλωσης. Το ιδανικό είναι αυτό. Δηλαδή, μπορεί να δείτε σε σκανδιναβικές χώρες εργοστάσια
που να, έχουν, να μην έχουν waste. Δεν υπάρχει waste. Δηλαδή, ό,τι, και ό,τι waste υπάρχει, να τροφοδοτείται σε μία διπλανή επιχείρηση και να χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη. Αυτό είναι το ιδανικό. Επιστρέφουμε στη χώρα μας και λέμε ότι για να κάνουμε το πρώτο βήμα, δηλαδή να γίνει, να πάμε σε ένα μοντέλο έστω ανακύκλωσης ή αξιοποίησης των πόρων, να μπορούμε να, να εφαρμόσουμε την υφιστάμενη νομοθεσία χωρίς παραθυρά και εξαιρέσεις ή να εφαρμόζεται επειδή υπάρχει η θέληση και οι κατάλληλοι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι η Ευρώπη όχι μόνο δεν θα χαλαρώσει, το μήνυμα δηλαδή είναι ξεκάθαρο, όχι μόνο δεν θα χαλαρώσει τα μέτρα, αλλά θα τα εντείνει και αυτό θα το δούμε και τους επόμενους μήνες. Βεβαίως. Αυτό γίνεται, όπως μας έχουν δώσει να καταλάβουμε, για οικολογικούς λόγους. Το να μειώσουμε το πλαστικό και να αυξήσουμε το χάρτινο, τις συσκευασίες, τα καλαμάκια, τα καπάκια, το οτιδήποτε. Είναι όντως για οικολογικούς λόγους, θα βοηθήσει στο καλύτερο περιβάλλον. Οι μελέτες που έχουν γίνει και γίνονται δεν είναι από κάποιους γραφειοκράτες στις Βρυξέλλες. Αυτές, π.χ. η νομοθεσία για τα πλαστικά μία χρήσης, έγινε από επιστήμονες, από ερευνητές, όπου καθίσανε επί χρόνια, συλλέξανε, είδανε ποια είναι τα απόβλητα τα οποία δεν αποσυντίθενται με φυσικό τρόπο και δουλέψανε κάποιο μοντέλο. Αυτό που μπορούμε να πούμε ότι δεν υπήρχε μία, όπως είπαμε και στην αρχή, δεν υπήρχαν τα σαφή guidelines ώστε να μην υπάρχει σύγχυση στην αγορά. Αλλά το ότι δουλεύουν χιλιάδες επιστήμονες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη για να τελειοποιήσουν ή να βελτιώσουν το μοντέλο και της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας, αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Δηλαδή, φεύγουμε από το πολιτικό και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης κάθονται στο ίδιο τραπέζι και συνεργάζονται περιβαλλοντικές οργανώσεις, η βιομηχανία και η πολιτεία, δηλαδή οι τοπικοί φορείς. Συνεργάζονται, έχω πάρα πολλά παραδείγματα, συνεργάζονται η εταιρεία τροφίμων, το σούπερ μάρκετ, η μονάδα ανακύκλωσης και έχουν την υποστήριξη κάποιων περιβαλλοντικών οργανώσεων για να μειώσουν και να μην υπάρχει, να μην υπάρχουν μπουκάλια στους δρόμους ή στους κάδους απορριμμάτων. Και έχουν φτάσει τα ποσοστά σε κάποιες χώρες, ιδίως με τον DRS, στην ανακύκλωση της φιάλης, έχουν ξεπεράσει το 90%. Και δεν υπάρχει κάποια πολιτική. Υπάρχει ένας κοινός στόχος. Μπορεί οι επιχειρήσεις να βλέπουν ότι ναι, θα έχουν μια καλή πρώτη ύλη και το green το σήμα, αλλά απ' την άλλη όλοι οι υπόλοιποι το βλέπουν ότι δεν θα υπάρχει κάτι το οποίο θα μολύνει ή θα μειώνει το ορθό επίπεδο που πρέπει να έχει το περιβάλλον. Αυτή είναι η διαφορά της Ελλάδας με κάποιες χώρες Δυτικής Ευρώπης. Εκεί συνεργάζονται. Εδώ υπάρχει μια δυσκολία, αλλά νομίζω θα το τα επόμενα έτη θα υπάρχουν πιο πολλές και δυναμικές συνεργασίες, ώστε να επιτύχουμε ή να προσεγγίσουμε. Ας προσεγγίσουμε τουλάχιστον λίγο το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είμαστε on time. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαντή. Φαντάζομαι, αν ο κόσμος έχει άλλες απορίες, μπορεί να έρθει στο περίπτερο της Matrix Pack
και να συζητήσετε περαιτέρω, έτσι. Αυτό που λέμε πάντα είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να υπάρχει μία επικοινωνία, διότι εμείς μαθαίνουμε και πολλά ενδιαφέροντα startup ή πολλά ενδιαφέροντα project ξεκίνησαν από τη απλή παρατήρηση ή ένα απλό request. Θέλουμε αυτό. Σε ποιο περίπτερο είστε? Δεν θυμάμαι τώρα από το... Δεν θυμάσαστε νούμερο. Δεν θυμάμαι το νούμερο, αλλά είναι νομίζω στη Μεγάλη Πλατεία. Στη Μεγάλη Πλατεία, λοιπόν, μπορείτε να τους βρείτε και να θέσετε εκεί ερωτήματα ή ναι, να υπάρξει αφορμή για κάτι καινούριο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.